Καλώς ήρθατε. Πάμε να κάνουμε βάση πίτσας που μπορούμε να τη διατηρήσουμε στην κατάψυξη. Διαλύουμε μία ξερή μαγιά και μία κουταλιά ζάχαρη σε 400 ml χλιαρό νερό. Ρίχνουμε λίγο αλεύρι και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε 2 κουταλιές ελαιόλαδο. Λίγο αλεύρι και δουλεύουμε. Ρίχνουμε λίγο αλάτι. Και ενσωματώνουμε σιγά σιγά το υπόλοιπο αλεύρι να γίνει ζύμη. Όταν είναι έτοιμη τη λαδώνουμε. Τη σκεπάζουμε και την αφήνουμε για 45 λεπτά να φουσκώσει. Όταν είναι έτοιμη την πλάθουμε ελαφρώς. Βάζουμε ψηλό σιμιγδάλι σε ταψί 36 εκατοστών με αντικολλητικό χαρτί. Παίρνουμε τη μισή ζύμη και την ανοίγουμε σε φύλλο. Ψήνουμε στους 250 βαθμούς Κελσίου για 5 λεπτά. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία και με την άλλη ζύμη. Αφήνουμε να κρυώσει. Τα βάζουμε σε σακούλες και διατηρούμε στην κατάψυξη μέχρι και 6 μήνες. Όταν είναι να τα χρησιμοποιήσουμε, τα αφήνουμε για ένα βράδυ στη συντήρηση. Προσθέτουμε τα υλικά της επιλογής μας. Τα σκεύη και τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε στη συνταγή μπορείτε να τα βρείτε στο foodaholics.shop. Και ψήνουμε στους 220 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσει η ζύμη. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!